Λοιπόν, Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα του 2015, πρώτη μέρα προετοιμασίας για τον Αχιλλέα Νάουσας. Μαζί μας, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε τη φυσιογνωμία, είναι ο Παναγιώτης ο Καραμεταξάς. Προπονητής φέτος στην ομάδα του Αχιλλέα. Παναγιώτη, φαντάζομαι ότι και παίχτης, τη φανέλα δια τη βγάλεις, έτσι δεν το συζητάμε. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε καταρχήν, Παναγιώτη, αυτό που μας έκανε εντύπωση και μας άρεσε παράλληλα. Τα πάρα πολλά νεαρά παιδιά και όπως σχολίασες και εσύ το χαρακτήρα Under 19. Πες μας λίγο την δική σου την άποψη γι' αυτό και αν ήταν η δική σου επιλογή αυτή. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο γήπεδό μας. Να σας καλά. Να ευχηθώ σε όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία, μακριά από τραυματισμούς για ποδοσφαιριστές και κατ' επέκταση για όλα τα όσα παιδιά θα αγωνιστούν να έχουν μια καλή χρονιά. Φέτος ο Αχιλλέας, όπως το δείξαμε και από πέρυσι, επιδιώκει να κάνει κάτι διαφορετικό. Ναι, ήταν η επιλογή μας. Λόγω και της κρίσης που υπάρχει, λόγω και πολλών άλλων πραγμάτων, να επενδύσουμε στο μέλλον. Και το μέλλον αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο είναι τα νεαρά παιδιά. Και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές έμπειρους και πάνω σε αυτούς να χτίσουμε το νέο αίμα. Γιατί κακά τα ψέματα, αλλιώς τα πράγματα όπως έχουν γίνει είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα οι ομάδες μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Και απλώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε χρόνο στα νέα τα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον σε όλες τις ομάδες. Αυτό επιλέξαμε με τη διοίκηση. Πάνω σε αυτό θα βασιστούμε, θα δώσουμε χρόνο στα νέα τα παιδιά και ευελπιστώ η χρονιά να είναι εφάβηλη των προσδοκιών μας. Παναγιώτη, είχαμε κρίνει λάθος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έχει μια εμπειρία από πιο πάνω, από υψηλότερο επίπεδο. Είχαμε κρίνει λάθος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και είχαμε ρίξει το βάρος στους μισθοφόρους. Θεωρείς ότι αυτό είναι ο χαρακτήρας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, το τοπικού, αυτά τα παιδιά? Θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες, ότι υπήρχε και η οικονομική δυνατότητα τότε για να κάποιοι πρόεδροι να έχουν την οικονομική δυνατότητα να θέλουν το κάτι παραπάνω, να παίρνουν ποδοσφαιριστές με συμβόλαια. Και όλο αυτό πίστευε, Μαργύρη, ότι είναι κάτι πρόσχερο. Το έσα και σε ομάδες που πήγα, οι οποίες πληρώνανε καλά, αλλά με το που έφυγε ο πρόεδρος ή ο βασικός χρηματοδότης μια ομάδας, πίσω δεν έμεινε τίποτα στην ομάδα. Αυτό εμείς δεν θέλουμε φέτος να το κάνουμε. Εμείς θέλουμε αυτά τα παιδιά που είναι εδώ πέρα να τα δουλέψουμε και να ετοιμάσουμε τα χιλιά της επόμενης πενταετίας, μπορώ να πω. Ωραία, και να κλείσουμε λίγο, να μου πεις λίγο την άποψή σου για το πρωτάθλημα. Εσείς μπορεί να είσαι από την Μπέλα, αλλά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το μαθητικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, θεωρείς, ή πιστεύεις ότι φέτος με τις πολλές ιστορικές ομάδες θα είναι τελείως διαφορετικό? Καταρχήν, δεν είμαι από την Μπέλα, είμαι από Καβάλα. Από Καβάλα, σωστά. Απλά έπεσε στην Μπέλα, έχεις δίκιο. Σωστά. Σωστά. Το πρωτάθλημα της Σημαθίας είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Φέτος είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Σίγουρα η Νάουσα είναι το όνομα της κατηγορίας, όπως να το κάνουμε. Η Ειρηνούπολη είναι, όπως και το έδειξε πέρσι, μια ομάδα με βάθος, με οικονομική επιφάνεια. Αλλά από εκεί και πέρα έρχονται πίσω καλές ομάδες, Τρίκαλα. Θα είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό από πέρσι. Και πιστεύω να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, ο καλύτερος να βγει. Και ας δούμε επιτέλους και από την Ημαθία μια ομάδα στη Γάμα Εθνική. Γιατί αρκετά χρόνια πηγαίνουν ομάδες στα μπαράζ και δεν βγαίνουν. Οι ευχές όλων είναι να βγει κάποια ομάδα, να έχουμε ένα εκπρόσωπο, γιατί είναι καλό για όλους. Έτσι. Παναγιώτη, με το καλύτερο τρόπο έκλεισε τη συνέντευξη αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δηλώσεις. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και υπομονή. Έτσι. Να είστε καλά.